Κυκλώματα που πουλούν συστήματα ρευματοκλοπής δρούν και στην Κρήτη, με το φαινόμενο να έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε όλο το νησί. Οι κινητοποιήσεις της διοίκησης της ΔΕΗ ήταν άμεση, με συνεργεία της επιχείρησης να διενεργούν καθημερινούς και εντατικούς ελέγχους, προκειμένου να εντοπιστούν οι παραβάτες. Οι παραβάτες οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα αλλά και ποινικές διώξεις. Ανεξέλεκτες διαστάσεις λαμβάνει η ρευματοκλοπή στην Κρήτη, καθώς αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες αλλά και οι ιδιοκτήτες σπιτιών, οι οποίοι προσπαθώντας να γλιτώσουν χρήματα από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δεν διστάζουν να προβούν ακόμα και σε παράνομες ενέργειες. Μάλιστα, η αύξηση του αριθμού των συμβάτων που έχουν εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές έθεσε σε συναγερμό την διοίκηση της ΔΕΗ. Και έτσι, συνεργεία από την Αθήνα έφτασαν στο νησί, προκειμένου να διενεργούν σε 24-ωρη βάση ελέγχους με στόχο την πάταξη του φαινομένου. Ναι, είναι μια καινούργια μόδα, μάστιγα, όπως θέλετε πείτε του. Είναι στο Ηράκλειο το φαινόμενο πάρα πολύ οξυμένο και όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Ρευματοκλοπές πιάνουμε από οικιακούς καταναλωτές μέχρι και μεγάλες βιομηχανίες. Κέντρα διασκεδάσεως και ψητοπολία, σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουμε όλη την γκάμα. Πληροφορίες θέλουν πίσω από τις κλοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως από επιχειρηματίες, να κρύβονται κυκλώματα που πουλούν έτοιμα συστήματα ρευματοκλοπής. Ξέρουμε ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει, να το πούμε, κάποια σπήρα, κάποιοι οι οποίοι πουλάνε τεχνογνωσία και καλά ότι θα μειώσουν την κατανάλωση στους πελάτες και αυτοί πειράζουν τα μετρητικά όργανα της ΔΕΗ. Βέβαια, για τους 2-3 πρώτους μήνες η κατανάλωση όντως μειώνεται στους συγκεκριμένους καταναλωτές, αλλά μετά από ελέγχους που κάνουμε εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ρευματοκλοπή και στοιχίζει δυστυχώς για αυτούς η τριπλάσια και τετραπλάσια η ζημιά αυτή. Έχουμε βέβαια και στους οικιακούς. Εδώ έχουμε το φαινόμενο να έχουμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς να πειράζουν μετρητές. Όχι μόνο οι αλλοδαποί, είναι και οι Έλληνες. Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει, αναγκάζονται και ρευματοκλέβουν. Όσο για τα πρόστιμα που θα πληρώσουν οι παραβάτες, ιδιαίτερα τσουχτερά, τα οποία μπορεί μάλιστα να ξεπεράσουν ακόμα και τα 1.500 ευρώ. Πηγαίνουμε μαζί με την αστυνομία, τα συνεργεία και όποιος είναι εκεί θα συλληφθεί παρά, θα πάει, ακολουθείται η αυτόφορη διαδικασία και δυστυχώς δικάζονται όλοι. Και επαναλαμβάνουμε, τα πρόστιμα είναι τσουχτέρα. Ναι, γιατί γίνεται μια ανατίμηση, υπάρχουν και εργατόρες που χρεώνονται πάρα πολλά, τα οποία δεν τα γλιτώνει κανένας. Δυστυχώς είπα ότι μπορεί για 100, 200 ή 300 ευρώ να ανέβει το όλο θέμα στα 1.000, 1.500.